Καλησπέρα. Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020. Το έχω πει και άλλες φορές, δεν ξέρω πώς έρχεται η μια επιστολή να κουμπώνει με την προηγούμενη. Το vlog μας το βραδινό έχει σχέση και με τα πρωινά. Άργησα να φύγω και τώρα είμαι ο κακός της υπόθεσης. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παντρεύτηκα από τρελό έρωτα στα 20 και ο σύζυγος μου ήταν τότε 28. Μετράω 23 χρόνια γάμου με 3 παιδιά ενήλικα πια. Γνώρισα τον άντρα μου στα 18 σε μεγάλο αστικό κέντρο όπου εγώ είχα γεννηθεί και είχα μεγαλώσει και εκείνος είχε έρθει από επαρχία και δούλευε. Δηλαδή ήρθε στην πόλη που ζούσες και ήρθε να δουλέψει. Μετά από 1,5 χρόνο σχέσης μου είπε πως θα γυρίσει στο χωριό του και αν θέλω να τον ακολουθήσω. Εγώ ήμουν τρελά ερωτευμένη και οι δύσκολες συνθήκες στη δική μου οικογένεια με έκαναν να απαντήσω θετικά χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήρθαμε τελικά στην επαρχία και μείναμε από την αρχή με τους δικούς του για 10 χρόνια και μετά χτίσαμε άλλο σπίτι ακριβώς από πάνω. Θέκλα μου 10 ολόκληρα χρόνια με άφηνε μέσα σε ένα σπίτι με τους γονείς του, με την πεθερά μου που είναι δύσκολος άνθρωπος και με τα μωρά. Ήταν συνέχεια στη δουλειά και μετά έξω με τους παιδικούς του φίλους που τότε ήταν όλοι σχεδόν ανήπαντροι να πίνουν τσίπουρα. Κάποιες φορές ερχόταν φτιαγμένος από το ποτό και τσακωνόμασταν δίχως λόγους. Μαζί βγαίναμε μια φορά στους 4 μήνες και βάλε. Δεν βγήκαμε ποτέ σαν ζευγάρι. Δεν με αγκάλιασε ποτέ στις σπάνιες εξόδους μας. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς περνάω με τους δικούς του. Τόλμησα 2 φορές να του πω τι με ενοχλεί και μου έλεγε πως δεν μπορεί να πάρει τη θέση και πως σαν γυναίκα να είμαι μαλαγάνα με τη μάνα του για να έχω καλή σχέση. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πάρει θέση ο τύπος, αλλά σαν γυναίκα να με μαλαγάνα με τη μάνα του να περνάω καλά. Και ας έβλεπε τι γινόταν. Εν τω μεταξύ, επειδή η φίλη είχε στείλει και άλλη μια επιστολή, την οποία της έχω πει, μια από τις 2 πρέπει να κάνω, η μια ήταν για τα θέματα της πεθεράς, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι διαβάζοντας εκείνη την επιστολή, ότι όντως η πεθερά αυτή ήταν θανάσιμη. Μου εκθίαζε άλλες γυναίκες όπως σε κάποια του άρεσε ο τρόπος που μιλάει, ότι άλλοι είναι θελκτικοί και σε μένα τίποτα. Του εκδήλωνα το ενδιαφέρον μου και κάποιες φορές του ζητούσα να μου πει αν με αγαπάει γιατί ένιωθα ανασφάλεια και αυτός βαριογκωμούσε. Βαριγκωμούσε δηλαδή να σου πει ότι σε αγαπάει. Με ζήλευε τις φορές που έπινε και αυτές χωρίς λόγο. Γιατί έτσι κι αλλιώς ήμουν εγκλωβισμένη. Δεν πήγαινα πουθενά. Μόνο μαζί του, όταν και αν και με τον τρόπο που μας έχει πει. Ανεβήκαμε επιτέλους σπίτι μας, ώσπου γρήγορα λόγω εργασίας αναγκαζόταν να έρχεται μόνο μια φορά στις 15 στο σπίτι και αυτό για 10 χρόνια. Οι ευθύνες των παιδιών, των γονιών του και του σπιτιού έπεσαν όλες επάνω μου. Και από πριν δεν τις είχες, που αυτός πήγαινε με τους φίλους του για τσίπουρα. Τον παρακαλούσα όταν πέρασαν 5 χρόνια να ζητήσει αλλαγή θέσης γιατί δεν ήμουν καλά, αλλά μου έλεγε δεν γίνεται. Μέσα σε αυτά τα χρόνια αποφάσισα να κάνω ένα ελεύθερο επάγγελμα και μετά που έβγαλα κάποια χρήματα να μάθω οδήγηση γιατί λόγω απόστασης δεν ήθελα να είμαι υποχρεωμένη στον καθένα ακόμα και για το σούπερ μάρκετ να με μεταφέρει. Σε όλα αρνητικός και με δυσκολία μου το επέτρεψε. Όταν εκείνος επιτέλους επέστρεψε στη βάση του, εγώ δεν είχα να θυμάμαι κάτι όμορφο και είχα χάσει το πάθος μου και το συναίσθημα μου πλέον. Ό,τι έκανα, το έκανα από καθήκον. Story of my life. Είμαι σίγουρη ότι θα λέτε αρκετές γυναίκες που παρακολουθάτε αυτό το vlog. Ιστορία της ζωής μου. Εκεί μπήκε στη ζωή μου ένας άλλος άντρας, μικρότερος κατά 6 χρόνια και ελεύθερος. Τα 3 πρώτα χρόνια υπήρξε μόνο φλερτ και πλατωνικός έρωτας, ώσπου ήρθαμε κοντά. Κάναμε σχέση και μιλούσαμε από τα email και το Skype και όταν μπορούσα εγώ συναντιόμασταν, αλλά λίγες φορές. Δέχτηκα πολύ αγάπη και έδωσα κι εγώ ό,τι πιο ωραίο είχα σε συναίσθημα. Το είχα ανάγκη. Δίνοντας νόημα στη ζωή μου, δαινόμασταν όλο και περισσότερο. Όμως άρχισε κάποια στιγμή να αντιδρά, ο φίλος σου δηλαδή, και εγώ ένιωθα τύψεις για όλα και έφερνα και το βάρος της δικής του ευθύνης που ήταν 2 χρόνια στο σκοτάδι μαζί μου. Δηλαδή τα πρώτα 2 χρόνια δεν του είπες ότι ήσουν παντρεμένη. Για τα επόμενα 2 χρόνια, όταν έφυγε η κουρτίνα που κάλυπτε τη γύρω πραγματικότητα, όταν του είπε δηλαδή ότι σου μαντρεμένη τελικά, χωρίσαμε αρκετέ φορέ, όμω πάντα γύριζε χωρί να τον ενοχλώ, όσα και αν ένιωθα. Εννοεί ότι γύριζε από μόνο του και εσύ δεν τον ενοχλούσε όταν χωρίζατε. Αλλά δεν το σταματούσα κιόλα. Έπρεπε όμω να πάρω μια γενναία απόφαση και να κλείσω το γάμο μου, άντε πότε.
Έκανα κουβέντα με τον σύζυγό μου και του είπα πως δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του. Ότι έχουμε αποξενωθεί, ειδικά μετά από ένα σοβαρό καυγά που από το μεθύσι έβριζε και έσπρωχνε εμένα και το γιο μας, ο οποίος είχε έρθει να επέμβει και που του στήχησε πολύ του γιού μου αυτή η πράξη του πατέρα του. Την επόμενη μέρα με παρακαλούσε να το συγχωρέσω και να μείνω για χάρη των παιδιών. Έμεινα. Αλλά δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Γιατί δεν ήμουν ξεκάθαρη απέναντί του και γιατί όλα είχαν σπάσει μέσα μου. Μάνα μου, τι να πω. Μια ευκαιρία να χωρίσει, άλλη ευκαιρία χωρίς, άλλη ευκαιρία χωρίς. Και τι να περνές, τι φοβόσουν. Πριν λίγο καιρό είχαμε την ίδια κουβέντα πως θέλω να φύγω, ότι πλέον δεν με κρατάει τίποτα εδώ. Και εκεί πάνω έγινε και αποκάλυψη. Έψαξε κρυφά τα μηνύματά μου και βρήκε μια εκδήλωση αγάπης από το άλλο πρόσωπο. Αντέδρασε πολύ άσχημα, όχι βία, αλλά με ξεφτύλισε με τα λόγια του. Αυτό ονομάζεται ψυχολογική βία, ψυχική βία. Με έφτυνε σε κάθε ευκαιρία στο πρόσωπό μου, σαν ένοχη απλώς το δεχόμουν. Τώρα έχω χάσει το δίκιο μου και ας έχω περάσει τόσα χρόνια απελπισίας και αδικίας. Μου ζητάει να μείνω για όλους και να μην σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Πώς θα πεθάνει, πώς θα κάνω κακό στα παιδιά μας αν αποφασίσω να φύγω, που δεν το δέχεται να πω όλη την αλήθεια σε εκείνα. Δεν θέλω να μείνω, Θέκλα μου. Μου τέλειωσε. Μου τελείωσε. Όχι επειδή ερωτευτικά άλλων, αλλά για όλα όσα πέρασα. Φοβάμαι την αντίδραση τη δική του, των παιδιών μου, την αντίδραση των συγγενών του. Πώς θα φύγω, σαν κυνηγημένη, στα παιδιά μου θα τα πω όλα. Αλλά με ποιον τρόπο, ανοίγοντας το στόμα σου και μιλώντας, δεν έχει άλλο τρόπο. Τα παιδιά μου είναι φοιτητές. Πώς να διαχειριστώ αυτή τη δύσκολη φάση στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σου ζητάω χίλια συγγνώμη και πάλι για το μεγάλο mail μου. Από τη στιγμή που τα παιδιά σου είναι ενήλικες και είναι φοιτητές και είναι άνω το 18, νομίζω ότι η καλύτερη πρακτική είναι να πεις την αλήθεια και όλη την αλήθεια. Ότι έκανες το λάθος να παραμείνεις σε ένα γάμο ο οποίος δεν ήταν καλός για σένα, ότι επέδειξες δειλία και μετά σου συνέβη και να αγαπήσεις ένα άλλο άνδρα, επέδειξες δειλία τότε πάλι στο να χωρίσεις από το γάμο σου ενωρίς και έφτασες σε αυτή την κατάσταση. Το λάθος σου είναι η δειλία που έχεις επιδείξει. Και η απιστία, αλλά και η δειλία το πιο σοβαρό σου λάθος. Το οποίο πρέπει να τονίσεις στα παιδιά σου. Ότι έπρεπε να ήσουν πιο δυνατή, να μην ήσουν τόσο δειλή, να διέλυες το γάμο προτού δημιουργείς άλλη σχέση και να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Έχουμε και update όμως. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Αυτό μιλάμε είναι μετά από 4-5 μήνες. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και σήμερα θα κάνω τη δεύτερη συνεδρία. Εκείνο όμως που με προβληματίζει. Αχ, αυτό είναι το πρώτο update μετά από 2 μήνες. Εκείνο όμως που με προβληματίζει είναι πως ο ψυχοθεραπευτής μου δεν ενδιαφέρεται να επικεντρωθεί στο παρελθόν μου και όσα έχω βιώσει μόνο επειδή ήθελα εγώ τα και όσα έχω βιώσει. Μόνο επειδή ήθελα εγώ τα αφηγήθηκα χωρίς να μου το αρνηθεί. Αλλά τον νοιάζει από εδώ και κάτω να φτιάξω τον εαυτό μου. Σαν πρώτη άποψη μου είπε πως είμαι παθητική σαν άνθρωπος. Είσαι πολύ παθητική. Τι γνώμη έχεις, Θέκλα μου, για τη μέθοδο που ακολουθεί? Η γνώμη μου είναι ότι στην πρώτη συνάντηση καλά σου είπε ο άνθρωπος ότι θέλει να του πεις τι σε έχει φέρει τώρα εκεί. Θα κάνεις πολλές συναντήσεις και θα πεις και το παρελθόν. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ που στο πρόσωπο σου βρήκα έναν άνθρωπο που με έκανε να μοιραστώ τις προσωπικές ιστορίες μου και να εκτιμώ απεριόριστα την άποψη σου. Σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ. Το τελευταίο update. Το πρόσφατο. Θέκλα μου αγαπημένη, καλησπέρα. Ο γάμος μου έχει νεκρώσει γιατί όπως σου περιέγραψα έχουν γίνει πολλά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι παντρεμένη. Έκανα κι άλλη προσπάθεια να φύγω. Λύγησα, Θέκλα μου. Κάτω από την ψυχολογική πίεση του συζύγου μου που με κλάματα με παρακαλούσε να γυρίσω, ακόμα και η πεθερά μου είπε πως δεν θα ανακατευτεί ξανά αρκεί να μην διαλύσω το σπίτι μου. Τώρα της ήρθαν τα μυαλά της πεθεράς. Και δεν κατάφερα τελικά να κόψω τα σχοινιά. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο δεν άλλαξε τίποτα στην ουσία, αλλά πως και εγώ μέσα μου δεν μπορώ να αναστήσω κανένα από τα νεκρωμένα συναισθήματά μου. Πώς να τα αναστήσεις, μάνα μου? Ενεκρωθήκανε, τέλειωσε. Και βρίσκομαι πάλι στην ίδια θέση με τη δική μου επιστροφή. Και όσο θέλω να φύγω, πάλι τόσο νιώθω να βουλιάζω στα διέξοδα και στις τύψεις πως θα τον πληγώσω. Αυτός είχε τύψεις καθόλου όταν σε πλήγωνε όλα εκείνα τα χρόνια? Την ψυχοθεραπεία τη συνεχίζεις, φίλοι? Πρέπει να τη συνεχίσεις.
πώς θα πω στα παιδιά μου ότι φεύγω ξανά, πώς θα αντιμετωπίσω όλους αυτούς που θα έχω ξανά απέναντί μου. Γιατί ο άντρας μου, όσο του λέω πως δεν έχω ερωτική αγάπη μέσα μου και έχουμε 5 μήνες να κοιμηθούμε μαζί από δική μου άρνηση, τόσο εκείνος κοφαίνει και θέλω τυφλή. Δεν ξέρουμε γιατί το κάνει ο άντρας σου. Προφανώς το κάνει γιατί θεωρεί ότι είναι πιο συμφέρον για τον ίδιο να παραμείνει εσύ μέσα στο γάμο, ότι του συμφέρει να είσαι εκεί. Γιατί συγγνώμη, ένας άντρας που αγαπάει πραγματικά τη γυναίκα του και είναι ερωτευμένος μαζί της, δεν το δέχεται η γυναίκα του να θέλει άλλον άντρα και να μην κοιμάται μαζί του. Χωρίζει ο ίδιος από αξιοπρέπεια και την παρακαλάει. Έχω ανάγκη να ζήσω και γνωρίσω μόνη μου τη ζωή μου. Θέλω την ελευθερία μου που ποτέ δεν είχα. Δεν θέλω να ζω με έναν δυνάστη μόνιμα πάνω από το κεφάλι μου που κάποτε είχε το όνομα της μάνας μου και μετά της πεθεράς μου και τώρα του άντρα μου. Δηλαδή είχες δυνάστη τη μάνα σου, δυνάστη την πεθερά σου, δυνάστη τον άντρα σου. Με μια λέξη να ανασάνω. Ίσως κάποιοι πούν πως αν ήθελα ελευθερία ας μην μαντρευόμουν. Όμως ένας άνθρωπος και μέσα στο γάμο του μπορεί να βιώσει το είδος της ελευθερίας που δεν θα υποτιμήσει τον σύντροφό του ούτε θα προσβάλλει τον ίδιο. Για αυτή την ελευθερία μιλάω. Όπως αντίστοιχα μέσα στο γάμο του μπορεί να βιώσει την υποταγή και τη μοναξιά της ψυχής του. Σε ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Λοιπόν, διάβασα το mail. Προσοχή, σχολιάστρες και σχολιαστές τώρα. Προσοχή. Προσοχή. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μια κοπέλα η οποία δεν το αναφέρει σε αυτό το mail. Σας είπα, είχε και προηγούμενα mail τα οποία δεν τα διάβασα, η οποία έχει μεγαλώσει κακοποιητικά. Έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι με τρομερή ψυχική κακοποίηση από τη μητέρα της. Παντρεύτηκε μωρό 20 ετών. Ερωτεύτηκε στα 20, παρακάτω. Στα 20 είσαι μωρό. Και η κόρη μου τώρα είναι 20 ετών. Είστε μωρά. Η ηλικία των 20 ετών είναι πολύ νεαρή ηλικία. Ακόμη δεν έχει σχηματιστεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Μπορεί ο έρωτας των 20 να παραμείνει, μπορεί όμως και να μην παραμείνει, γιατί μπορεί μεγαλώνοντας οι δύο άνθρωποι να μεγαλώσουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπήκε η αυτή η κοπέλα σε μια κατάσταση πολύ κακοποιητική. 10 χρόνια να ζει μέσα στο ίδιο σπίτι με την πεθερά της, το οποίο γίνονταν τα 1000 μύρια. Ο άνδρας της να νύπτει τα σχήρα στους άλλους Πόντιους Πιλάτους, και μετά όταν έκτισαν το σπίτι από πάνω, αυτός να πιάνει μια δουλειά που να λείπει και να έρχεται 2 φορές το μήνα. Να τα φορτώνεται όλα αυτή. Όταν αυτή μετά ανοίγει δική τη δουλειά και παίρνει λίγα χρήματα, αυτό να τη λέει: Όχι να μην πάρει αυτοκίνητο, όχι να μην πάρει άδεια οδήγηση, όχι να μην κάνει το ένα, για να μην ανεξαρτητοποιηθεί. Καταφέρνει τελικά αυτή να ανεξαρτητοποιηθεί και όπω είναι φυσιολογικό, όταν ανεξαρτητοποιηθεί και μετά, είναι και πιο εύκολο να βρει τον έρωτα. Και τον έρωτα δεν θα τον βρει μέσα στο γάμο τη, γιατί ο έρωτα τελείωσε μέσα στο γάμο τη. Ή δεν υπήρξε ποτέ μέσα στο γάμο της με την έννοια του πραγματικού έρωτα που ερωτεύομαι έναν άνθρωπο που τον θαυμάζω και τον εκτιμώ. Υπήρξε ένα δέσιμο, υπήρξε ίσως ήταν και μια διαφυγή αυτός ο γάμος. Κάνει αυτή η κοπέλα το λάθος να μην πει στο φίλο της από την αρχή ότι είναι παντρεμένη. Κάνει το λάθος να μην χωρίσει τον άντρα της και μετά να κάνει άλλη σχέση. Ας της δείξουμε κατανόηση γιατί το έκανε κάτω από τις δεδομένες συνθήκες έχοντας πολύ παθητικότητα. Όπως σου είπε ο ψυχολόγος τότε, έχεις πολύ παθητικότητα. Λοιπόν, αποφασίζει να φύγει, πέφτουν όλοι πάνω της. Τώρα δεν ξέρουμε γιατί έγινε και με το φίλο της. Και η αλήθεια είναι πως είναι καλύτερα να μην έχεις φίλο πρωτού χωρίσεις, να μην έχεις φιλενάδα πρωτού χωρίσεις, για να μην εξαρτάσαι από το αν θα σε στηρίξει ο φίλος ή η φιλενάδα. Καλύτερα να εξαρτάσαι στις δικές σου δυνάμεις. Τις οποίες δικές σου δυνάμεις θα τις χτίσεις με την ψυχοθεραπεία. Δεν μου αναφέρεις το update αν συνεχίσεις την ψυχοθεραπεία, πρέπει να συνεχίσεις. Για να ενδυναμωθείς, για να ξεφύγεις από τη θέση του θύματος, του συνεξαρτώμενου προσώπου. Αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος, να το διαβάσεις και να δώσεις ιδιαίτερη έμφαση στα 4-5 κεφάλαια που μιλά για τη συνεξάρτηση. Για τους συνεξαρτώμενους ανθρώπους. Εσύ λειτουργείς συνεξαρτώμενα. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη, να δυναμώσεις και μετά ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και μην επενδύεις στο ότι η σχέση με τον άλλο άνδρα θα είναι αυτή που θα σου λύσει το πρόβλημα. Γιατί φεύγοντας από τη μάνα σου, πήγες και μίλησες με τον άνδρα σου, με την πεθερά σου στην αρχή, με τον άνδρα σου μετά. Τώρα πηγαίνοντας μπλέκοντας με κάποιον άλλο, δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Πρέπει να μείνεις μόνη σου, να ανασάνεις ελεύθερα, να είσαι καλά. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ δύναμη, θέλω να σου ευχηθώ κουράγιο, θέλω να σε προτρέψω να συνεχίσεις την ψυχοθεραπεία, αν την έχεις αφήσει, και να βάλεις στόχο την ουσιαστική απελευθέρωση της ψυχής σου και ξαναλέω, χωρίς να βασίζεσαι πάνω σε τρίτα πρόσωπα. Μόνη σου. Έρχεται μια στιγμή που παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Τώρα έρθει η στιγμή να πάρεις εσύ τη δική σου ζωή στα χέρια σου. Και ξέρω ότι είσαι μέσα στο κανάλι, ξέρω ότι παρακολουθείς, ενώ μου γράφεις τα mail, δεν σχολιάζεις, μου γράφεις τα mail ότι παρακολουθείς. Έχεις δει πολλές ιστορίες από τις οποίες μπορείς να εμπνευστείς.
και σου λέω μην το αφήσεις κάτω και μην αφήσεις να σε τουμπάρουν πάλι. Γιατί αυτά τα πράγματα δυστυχώς συμβαίνουν, σε έχουν τουμπάρει ήδη μια φορά, συμβαίνουν και μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Μιλάμε για καταστάσεις μεταξύ φθοράς και φθαρσίας. Μπορεί να πάθεις και σοβαρή κατάθλιψη επιμένοντας σε ένα γάμο νεκρό για όλους τους λάθους λόγους, δια το φόβο των Ιουδαίων, τι θα πει η πεθερά μου, τι θα πούν οι συγγενείς του, τι θα πούν τα παιδιά μου. Όλοι αυτοί θα πούν και θα ξεπούν. Ό,τι θα πούν, θα πούν. Ήδη αντιλαμβάνεσαι και μόνος ότι την πρώτη φορά που έφυγες πρέπει να μείνεις εκεί. Μήπως όμως ήρθες πίσω επειδή δεν ήσουν έτοιμη. Προετοιμάζουμε την έξοδο και δεν την προετοιμάζουμε το να κάνουμε εγκόμενο την έξοδο, την προετοιμάζουμε το να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να δυναμώσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας για να μπορούμε επιτέλους να διεκδικήσουμε αληθινή αγάπη, αληθινή ελευθερία στη ζωή μας όπως αυτή που περιγράφεις. Στην αγάπη μου. Φιλιά, καλό βράδυ.